Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Οι εξελίξει που αφορούν στην ακροδεξιά και στη λειτουργία των θεσμών δεν είναι μόνο μαύρε και απελπιστικέ. Αντιθέτω, το τελευταίο 48 αιώρο βλέπουμε ότι τελικά, έστω και αργά, έστω και με λάθη, η δημοκρατία μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό τη, η δικαιοσύνη μπορεί να επιδείξει ταχύτατα αντανακλαστικά, οι θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν όπω ακριβώ πρέπει ω το αποκούμπι του αδύναμου και το αντίβαρο στην εξουσία. Πάμε στα τη ακροδεξιά για αρχή. Στην κορυφή τη επικαιρότητα δεν είναι μόνο οι γροθιέ του βουλευτή Φλόρου σε βάρο άλλου βουλευτή, είναι και η ταχύτατη θεσμική αντίδραση αυτή τη φορά η Βουλή και η Δικαιοσύνη δεν επέδειξαν το μούδιασμα και την αμηχανία του παρελθόντο. Η αντίδραση ήταν ακαριαία και ακολουθήθηκαν τα νόμιμα. Κράτηση στο φρουραρχείο, προσαγωγή στη Γαδά, διανυκτέρευση στο φυσικό χώρο των φασιστών, το κρατητήριο και κατηγορία για κακούργημα. Σε ένα 24ωρο όλο αυτό. Στο ίδιο 24ωρο, το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου έκοψε του παρτιάτε από τι ευρωεκλογέ, αναγνωρίζοντα για πρώτη φορά τον Κασιδιάρη ω υποκρυπτόμενη ηγεσία του μορφώματο, αλλά και στρώνοντα το δρόμο για αποκλεισμό του και από την παρούσα Βουλή ώστε να διορθωθούν τα πολιτικά, νομοθετικά και δικαστικά λάθη που του επέτρεψαν να κατέβουν. Και τα παραδείγματα λειτουργία των θεσμών δεν τελειώνουν εκεί. Πάλι χθε, ένα πολιτικό αρχηγό που κατηγορήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση είδε την ασυλία του να έρεται. Στο ίδιο πλαίσιο, παρά τι λυσαλέε προσπάθειε του Μαξίμου να βάλει εμπόδια στο δρόμο προ τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών, έστω και με καθυστέρηση το φω πάντα βρίσκει μία χαραμάδα. Η ΑΔΑΕ λοιπόν εν ολομελία, έστω και με ωριακή πλέον και από την ΑΕΠ να τη φάκελο παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και πλέον η συγκεκριμένη υπόθεση παίρνει άλλη τροπή. Βλέπετε, αφού η ΕΕΠ πάγεται απευθεία στο Μέγαρο Μαξίμου, ό,τι και να απαντήσει στην ΑΔΑΕ θα συνιστά πολιτικό θέμα. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα που μέσα στο ζόφο των ημερών και μεταξύ εκθέσεων και ψηφισμάτων που βαθμολογούν κάτω από τη βάση τη λειτουργία των θεσμών και του κράτου δικαίου στην Ελλάδα μπορούν να μα κάνουν να αισιοδοξούμε. Πόσο κρίμα βέβαια που αυτά τα ελπιδοφόρα παραδείγματα λειτουργία των θεσμών και διασφάλιση τη νομιμότητα καλύπτονται από τι κραυγέ ενό καυγά για το τίνο της ψήφου θέλει ο εξάδελφος Κασελάκης και αν ήταν φάλτσο αυτό που είπε ο Τάκης το Δωρικάκος. Αυτά για σήμερα εισαγωγικός σήμερα 5η 25 Απριλίου του 2024 γεγονότα 2.0